οικογένειά σας, ευτυχία και λίγο τύχη σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ αξιέπαινη η πρωτοβουλία της Δημοτικής Ενότητας Γιάννη για την κυβράβευση της κυρίας Χαλκιώτη, της Χαλκιωτάκη και της κυρίου Πασχαλίδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγετε να βραβεύετε ανθρώπους και ό,τι αυτό εκπροσωπεί, δηλαδή οι άνθρωποι προσφέρουν πραγματικά. Η συμμετοχή στα κοινά δήμαρχοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που τώρα δουλεύουν πάρα πολύ, όπως είστε εσείς, οι συνεργάτες σας, βλέπω πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους, στο πρόσωπο το δικό σας, στο πρόσωπο του Γιάννη, μια συγγνώμη, συγχαρητήρια, γιατί είστε μια δημοτική αρχή που πραγματικά κάθε μέρα δίνει αγώνα και τα καλά αποτελέσματα φαίνονται. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως εσείς δήμαρχε, που έχουν προσφέρει κατά το παρελθόν. Η συμμετοχή στα κοινά είναι μια σκηταλοδρομία. Ο καθένας παίρνει τη σκητάλη από ένα σημείο και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν εδώ πέρα τι σημαίνει προσφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να οργανώσουμε και να φτιάξουμε το μέλλον. Και δήμαρχε, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πρώτα δικιά σας πρόσφατη, το γεγονός ότι πλέον εγκρίθηκε και ξεκινάει η διαδικασία για να δημιουργηθεί Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Φιλής. Είναι ένα ορματικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή. Είναι ένα έργο το οποίο είναι μέσα στη Δημοτική Ενότητα Νολιοσύρων, αλλά σε μια περιοχή που γυτνιάζει, γλύφει το ζεφύρι. Οπότε θα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή. Και με μεγάλα έργα, με έργα όπως είναι αυτό, με έργα υποδομών όπως είναι το αντιπλημμυρικό, το οποίο προχωράει η έγκριση της χρηματοδότησής του, με τέτοια έργα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί αυτό είναι το νόημα της συμμετοχής στα κοινά, να γίνεται καλύτερη η ζωή των ανθρώπων. Χρόνια πολλά σε όλους, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε εδώ και ελπίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε και του χρόνου και του παραχρόνου πρόεδρε όλοι εδώ και καλά να βλέπουμε καλά αποτελέσματα και έργα. Χρόνια πολλά, το κομμάτι θα το αφιερώσω για τη νέα χρονιά στην πατρίδα μας. Συνολικά να είναι μια χρονιά ελπίδας, προοπτικής και να συνεχίσει η καλή πορεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Χρόνια πολλά.